Ο Μανώλης ο Κουτάντος υπήρξε νοσοκόμος στο Βενιζέλιο. Άνθρωπος με σπάνια αξία και ήθος, ήταν πάντα γελαστός. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1997, ο Μανώλης πήρε ολόκληρη την άδεια του και πήγε στο χωριό του, τις Κορφές, να μαζέψει τις ελιές, απαραίτητο συμπλήρωμα στον πενιχρό μισθό για να μεγαλώσει τα δυο κοριτσάκια του. Επειδή όμως το ίδιο διάστημα παρουσιάστηκαν προβλήματα στην νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, ανακαλέσαμε την άδεια του και πράγμα πρωτοφανές επέστρεψε ο Μανώλης στο νοσοκομείο χωρίς να καταδεχτεί να εκφράσει παράπονο ή να μεταχειριστεί δημοσιοϊπαλληλίστικες πρακτικές. Σαν τέλειωσε τη δουλειά του την πρώτη κιόλας μέρα, επιστρέφοντας σπίτι του σε ένα σφοδρότατο τροχαίο, ο άτυχος Μανώλης έχασε τη ζωή του. Την επομένη τον θάψαμε στο χωριό του. Την ώρα που βγήκε κατακρισμένος από την εκκλησία, ήρθε ο Αριστίδης ο Γεωργαντονάκης και μου είπε: «Γιώργο, αν έβγαζε μαντινάδες η γυναίκα του, έπρεπε τώρα να του πει: εδά που θέλω το νερό, μη φεύγεις κυπουρέ μου, που το έβγαζες χουφιές χουφιές, τη δίψα κι σβηνές μου». Ίσως ήταν ο πιο μερακλής απάνω στην Κρήτη, μα δυστυχώς έφυγε νωρίς ο Μύρωνας ο Σκουλάς. Σε ένα βίντεο που τραβήχθηκε στο σπίτι μου το 92, ο Μύρος προανάγγειλε με μια μαντινάδα ότι θα ακολουθήσει: «Όφου και καρκινοποιήθηκα και θα ποθάνω ο φέτος, και πήγα και παράγγειλα τον τάφο με το μέτρος». Αργότερα ήρθε ο καρκίνος που ο Μύρος τον πάλεψε αντρίστικα. Μια μέρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου είπε στη γυναίκα του την Κάλια που της κρατούσε το χέρι: «Είσαι στα μάτια μου το φως, στα αυτιά μου η ακοή μου, είσαι και γεύση και όσφρηση, στα δάχτυλα η αφή μου». Ένα μήνα πριν πεθάνει της είπε σκουπίζοντας ένα δάκρυ από το πρόσωπό της: «Θεέ μου, και να ξεψύχουνα μέσα στην αγκαλιά σου, να κλείσουνε τα μάτια μου τα χέρια τα δικά σου».